χρόνια που την ξέρω, ότι είναι μάλλον το κοινό μας στοιχείο. Έχουμε μια ανάγκη να παρασέρνουμε τον κόσμο μόνο στη χαρά. Δεν θέλουμε να δείχνουμε αδυναμία. Είναι λάθος μας βέβαια αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλουμε όλα να τα περνάμε λίγο πιο... Άρε Νατάσα, γιατί σε έβαλα και το πανά. Δηλαδή, γι' αυτό και προχτές το μοντάζ χαλάστηκα και βγήκα έξω ερείπιο, γιατί τα τραγούδια της μου θυμίζουν πολύ έντονες στιγμές, πολύ έντονες στιγμές, και δεν με αφήνουν να κρατάω αυτό που θέλω να κρατάω πάντα σε τάξη. Λοιπόν, την Νατάσα αποφάσισα ειλικρινά, χτες το μεσημέρι είπα θέλω να τη δω, αλλά πάντα μέσα μου έλεγα δεν θέλω μωρέ, αφού ξέρω, μισό τραγούδι να ακούσω θα με διαλύσει. Λοιπόν, δώστε μου την Νατάσα. Α, τέλεια κι εσύ. Καλώς ήρθατε. Μ' αρέσει που έλεγα ότι εσύ είσαι πάντα, μας παρασέρνεις τη χαρά. Οι δύο πράσινες. Εντάξει, εσύ, πες μου ότι φοράμε και το ίδιο. Έρχομαι να σε αγκαλιάσω από κοντά. Αχ, Χριστέ μου, δεν το πιστεύω. Εντάξει, ωραία, ξεκινήσω. Είμαστε για μουτσινάκι λοιπόν, δύο έτσι όπως είμαστε. Και ντυμένες και στην κατάσταση κλάματος. Μπράβο. Κάτσε να σε κάνω μια αγκαλιά. Έστω και από μακριά. Κοριτσάκι. Α, Θεέ μου. Λοιπόν, πώς... Ωραία. Πες μου, ρε Νατάσα. Πες. Άσχετα, εντάξει, ότι άσχετα... με ξεπερνάει ότι φοράμε το ίδιο. Το ίδιο ρούχο, στην ίδια διάθεση. Γελάς, να την αυτή είναι η Νατασούλα. Δεν μπορώ, ρε παιδί μου. Εκεί που πεθαίνουμε, γελάμε. Ω, Θεέ μου, τι ήταν γι' αυτό. Λοιπόν, Νατάσα, που λες, θέλω να σου πω ότι είτε σε ακούω συχνά, είτε αραιά, είτε σε χάνω, είτε σε βρίσκω. Όταν σε ακούω να τραγουδάς, ακόμα και αν παίζει κάπου ένα ραδιόφωνο, ένα CD ή τηλεόραση, πάντα, όπου και να είσαι, δεν χρειάζεται να σε βλέπω, η φωνή σου μου το κάνει αυτό, πάντα σφίγγεται η καρδιά μου. Πάντα νιώθω σαν να τραγουδάς μες στα αυτή μου, σαν να μου μιλάς εμένα μόνο, σαν να τραγουδάς μόνο για μένα. Και η φωνή σου μεταξιδεύει σε πάρα πολλές στιγμές της ζωής μου, όπως είναι κάθε κανονική ζωή, αυτό που έλεγα πριν. Δεν έχει μόνο χαρές, έχει όμως εντάσεις. Σε στεναχώρια, σε χαρά, σε αλλαγές, σε καινούργια πράγματα, σε έρωτες, γάμους, βαφτίσεις, όλα. Όλα. Λοιπόν, τι να πω τώρα εγώ, όταν πήρα αυτό το μήνυμα εχθές, φυσικά δεν το σκέφτηκα δεύτερη φορά. Θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι εκεί καταρχήν. Αλλά έστω και έτσι, είναι... Ρε παιδί μου, δεν ξέρω τώρα, έτσι μόλις είδα όλα αυτά, μας είδα και εμάς σε διάφορες φάσεις της ζωής μας, λέω, κοίτα ρε παιδί μου, τι ωραία τελικά περνάει ο χρόνος, πόσο όμορφα περνάει, πόσο φίλος σου μπορεί να γίνει, που έγινε φίλος μας, και πήγα κατευθείαν, στορκίζομαι στη στιγμή αυτή τώρα που σε βλέπω και με βλέπεις, πήγα το 1997, που έκανες τότε εκπομπή στη Θεσσαλονίκη, στην έκθεση Θεσσαλονίκη, σε ένα πολύ μεγάλο χώρο, τεράστιο. Το 96 ήταν, δεν θέλω να σε... Πάρα πολύ ωραία. Και εγώ φορούσα ένα κίτρινο, κάτι, το θυμάμαι, δεν μπήκα ούτε καν να το ψάξω. Και λέω, ξεκίνησε από τότε μία σχέση, η δική μας σχέση, που είναι πολύ ωραία, πολύ γεμάτη. Και δεν βάζω εγώ τις στιγμές της ζωής μας, το τι συνέβη, κρατάω μόνο τη σχέση τη δική μας, την Ελένη και την Νατάσα, τίποτε άλλο. Και πόσο ωραία περάσανε τα χρόνια και βρεθήκαμε τώρα εδώ, μετά από τόσο καιρό, να κάνουμε έναν εντός εισαγωγικών απολογισμό, που είναι πολύ νωρίς για να κάνεις και εσύ και εγώ απολογισμό. Αλλά πόσο συγκινούμε, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς να το πω. Δηλαδή, πριν σε δω να κλαις, είδα το βίντεο που είμαι με το κοντό καρέ και τραγουδάω το δεσαντικό και άρχισα να κλαίω. Δεν ήξερα ούτε τι θα πεις, ούτε αν θα συγκινηθείς, ούτε αν θα συγκινηθώ. Αλλά εδώ να πούμε κάτι, ότι μέσα